Το The Last of Us είναι μια σειρά του HBO Max, βέβαια εδώ στη χώρα μας προβάλλεται, επισήμως τουλάχιστον, στο Vodafone TV, διότι η πλατφόρμα δεν έχει έρθει ακόμα, υποτίθεται θα έρθει την άνοιξη, ελπίζω να μην κλειδωθεί πίσω από το Vodafone, γιατί κάτι τέτοιο ακούγεται. Δημιουργή είναι ο Craig Mazing, ο οποίος ήταν δημιουργός της καταπληκτικής σειράς, παιδιά, Chernobyl. Επιπλέον να πούμε ότι πέραν από αυτό έχει γράψει όλα τα επεισόδια στο The Last of Us. Και βέβαια για να μιλήσουμε και λίγο για το παρελθόν του, μιας που σας λέω ότι στην αρχή συνήθως πληροφορίες για τους συντελεστές, είχε γράψει το σενάριο στα Scary Movie 3 και 4, καθώς επίσης και στο Super Hero Movie, που είναι αντίστοιχο του Scary Movie, απλά μετά τα ονόμαζαν αλλιώς, τα οποία είναι απαράδεκτες ταινίες, ενώ τα πρώτα δύο ήταν καταπληκτικά. Και επίσης έχει γράψει το σενάριο στο Hangover 2 και 3. Επίσης να πούμε ότι συνδημιουργός της σειράς Last of Us είναι ο δημιουργός των κανονικών παιχνιδιών του Last of Us 1 και 2 και πλέον είναι και co-president της Naughty Dog που είναι το παιχνίδι, ο Neil Druckmann, ο οποίος επίσης πήρε μέρος στη συγγραφή του σενάριου μάλλον για το πρώτο και το τελευταίο επεισόδιο. Άλλο ένα τρελό fun fact που δεν το περίμενα καθόλου και είδε απλά μου είχε μείνει το όνομα γιατί μου είχε μείνει και η ταινία βέβαια και την είχα κάνει και review οπότε μου έμεινε. Είναι ότι σκηνοθέτης παιδιά των δύο τελευταίων επεισοδίων είναι ο Ali Abbasi, ο οποίος ήταν σκηνοθέτης του εξαιρετικού και εξαιρετικά βαριάς ταινίας Holy Spider, που σας το είχα κάνει εδώ review, ενδεχομένως δεν το ξέρατε γιατί δεν είδε σχεδόν κανένα στο review, γιατί αν δεν έχεις τάμπα Marvel γενικότερα κάτι blockbuster Hollywood, δεν το βλέπετε. Ξύλο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το οποίο μου έκανε φοβερή εντύπωση, διότι δεν έχει καμία επαφή. Δηλαδή αυτό που έχει κάνει με το συγκεκριμένο project, ούτε καν. Αλλά όπως και να έχει χάρηκα, γιατί λέω, κοίτα να δεις. Η σειρά από αυτή, όπως ξέρετε, έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ, έγινε χαμός, κριτικές στο Θεό και όχι τίποτα άλλο. Μιλάμε για μια σειρά που είναι για μεταφερά παιχνιδιού, τα οποία φημίζονται, ας πούμε, ότι σχεδόν ποτέ δεν είναι πετυχημένα, ελάχιστες είναι περιπτώσεις που είναι πετυχημένες οι μεταφορές, πόσο μάλλον εδώ που να έχει γίνει τέτοιος πανικός. Παιδιά, ας πούμε, είχαν βγάλει και πόσοι παρακολούθησαν και παρακολούθησαν τώρα τις πρεμιέρες, έτσι, όχι πόσο έχουν παρακολουθήσει εν καιρό και μιλάμε για κατά μέσο όρο 8 εκατομμύρια θεατές στην πρεμιέρα και φανταστείτε είναι όσοι έχουν το HBO Max, έτσι, γιατί π.χ. εμείς εδώ δεν το έχουμε. Κατά τα άλλα, όσον αφορά εμένα, γιατί φαντάζομαι οι gamers εκεί έξω θέλετε να ξέρετε αν έχω παίξει τα παιχνίδια. Ναι, παιδιά, εννοείται ότι έχω παίξει τα παιχνίδια και τα δύο. Το πρώτο ήταν καταπληκτικό και μάλιστα θέλω να τα ξαναπαίξω τώρα. Ή να παίξω το re-remaster σε PlayStation 5 όταν αποκτήσω ή στον υπολογιστή άμα βγει. Απλά στον υπολογιστή με χαλάει λίγο η μικρή οθόνη. Και όσον αφορά το δεύτερο, εμένα μου άρεσε και το δεύτερο που ήταν αρκετά αμφιλεγόμενο. Αυτό που όντως δεν μου άρεσε καθόλου είναι το ουσιαστικά έξτρα τέλος. Για μένα έπρεπε να έχει τελειώσει εκεί στην φάρμα, σε εκείνο το σπίτι, ξέρετε που ήταν η Έλλη, και όχι να πάει να φύγει και να γίνει ό,τι έγινε τέλος πάντων με τον Γκόνα τη Βαρβάρα. Εντάξει, ήταν άκυρο τελείως. Είχα κάνει check-out και απλά έπαιζα μηχανικά για να τελειώσει αυτή η ιδέα που έβλεπα μπροστά μου. Τώρα, πώς μου φάνηκε η σειρά και αν συμφωνώ με το χαμό που έχει γίνει. Όχι, δεν συμφωνώ με τον χαμό που έχει γίνει. Όχι ότι δεν είναι καλή σειρά, μην βιαστείτε να γυρίσετε να γράφετε, να κλείσετε το βίντεο. Είναι πολύ καλή σειρά. Δεν συμφωνώ με ότι είναι πια το αριστούργημα που δεν ξέραμε ότι θέλαμε, μπλα μπλα μπλα. Όχι, διότι έχει κάποια προβληματάκια με τα οποία θα ανοίξω κιόλας, γιατί θέλω να κλείσουμε με θετική νότα, γιατί με θετική νότα έκλεισα κι εγώ από τη σειρά, δεν έκλεισα με άσχημη γεύση. Με πρώτο και καλύτερο είναι ότι έχουμε, παιδιά, μία σειρά, μία σεζόν, έτσι, γιατί θα βγει μετά. Καταρχάς την πρώτη σεζόν να ξέρετε ότι έχουν κάνει adapt όλο το πρώτο παιχνίδι. Και ανακοίνωσαν, επειδή η ευκαιρία μου δίνει λίγο πάσα αυτό να πω, ότι για το δεύτερο παιχνίδι θα είναι minimum 2 σεζόν. Minimum, αντί για μία που ήταν το πρώτο. Ναι, ναι, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, αν είναι κακά μαντάτα, καλά μαντάτα, εγώ πιο πολύ προς κακό το παίρνω, αλλά μπορεί να είναι και για καλό δεδομένο ότι αν θέλουν να ακολουθήσουν το δρόμο που ακολούθησαν με το πρώτο παιχνίδι και να βάλουν τόσα πολλά δικά τους πράγματα μέσα, ναι, ενδεχομένως να χρειάζεται μια δεύτερη σεζόν για να απλωθεί σωστά αυτή τη φορά. Αν και είναι λίγο αργά για μένα, αλλά anyway. Επιστρέφοντας λοιπόν, έχεις μια σεζόν η οποία έχει μόνο 9 επεισόδια. Επίσης, υποτίθεται σε περιπτώσεις μεταφορών, είτε είναι σε ταινία είτε είναι σε σειρά, όλες οι εταιρείες και οι δημιουργοί δεν πάνε με γνώμονα ότι απευθύνονται μόνο στους geeks που έχουν διαβάσει το βιβλίο ή το κόμικ, αν μιλάμε για τέτοια πράγματα, έχουν παίξει το παιχνίδι. Απευθύνονται θεωρητικά σε ευρύ κοινό. Έτσι, και είναι και πολύ λογικό. Συν ότι θέλουν να κάνουν και κάποιες αλλαγές για να μην είναι και ακριβής μεταφορά. Όχι ότι μεταφράζονται και όλα όπως πρέπει στην οθόνη, άλλο παιχνίδια, άλλο λογοτεχνία, άλλο live action σειρές και ταινίες. Λογικό, πολύ λογικό. Και γενικότερα τέλος πάντων μπορεί να θέλουν να βάλουν και μια έξτρα πινελιά αυτή τη φορά στο δεύτερο γύρο ή ο δημιουργός, εφόσον δεν είναι ο ίδιος π.χ. συγγραφέας κτλ., θέλει να βάλει μέσα και δικά του πράγματα. Το θέμα όμως ποιο είναι, εφόσον απευθύνεσαι και σε ευρύ κοινό, αλλά και σε ευρύ κοινό να μην απευθύνεσαι, γιατί και εμένα με ενόχλησε, έχεις μόνο 9 επεισόδια, στα οποία το πρώτο πράγμα πρέπει να κάνεις είναι να γνωρίσει και να δεθεί το κοινό με τους δύο πρωταγωνιστές σου, τον Τζόλ και την Έλλη. Και καλά λοιπόν δεν τους έχουμε γνωρίσει αυτούς τους δύο, πέραν ότι έχει έξτρα χαρακτήρες σε κάθε επεισόδιο που γνωρίζουμε, μα σε κάθε επεισόδιο όμως, μαζί με τον Τζόλ και την Έλλη. Πας και μου βάζεις το τρίτο και το έβδομο και ειδικά το τρίτο, το οποίο τρίτο επεισόδιο ήταν ουσιαστικά μία μίνι ταινία, ήταν πάνω κάτω 1 ώρα και 10 λεπτά, για να δούμε για τον Φρανκ και τον πλέον τέλος πάντων τον σύντροφό του, όλο το backstory, ένα backstory το οποίο δεν υπήρχε στο παιχνίδι, έτσι, δεν υπήρχε στο παιχνίδι, αυτό το βγάλαν, μάλιστα τον έναν με τα βίας τον βλέπεις κιόλας, έτσι, δεν υπήρχε στο παιχνίδι, το έβαλαν. Και για μένα ήταν σαν να πάτησε χερόφρενο η σειρά. Όχι τίποτα άλλο. Είχε προηγηθεί και ένα γαμάτο επεισόδιο. Καλά, πέραν την εισαγωγή που επίσης ήταν πολύ ωραία. Το δεύτερο ήταν πάρα πολύ ωραίο. Όταν το είδα, λέω, φίλε, εντάξει, αν χειρίζονται έτσι όσον αφορά το κομμάτι με τους μολυσμένους, τέλεια. Γιατί ήταν survival horror. Εκεί πέρα που σου έδειχνε για πρώτη φορά το clicker στο δεύτερο επεισόδιο. Και πόσο ωραία σου παίρναγε το κίνδυνο, το να μην κάνεις φασαρία που σου λέει ακούνε, αλλά ας πούμε δεν βλέπουν και όλα αυτά. Και λέω, σούπερ. Και τελικά το μεταξύ του δεύτερο επεισόδιο ήταν το μοναδικό επεισόδιο που ήταν έτσι. Όσον αφορά τα κλίκερ. Είδαμε αυτό, μετά στο 5ο επεισόδιο το πανικό που έγινε εκεί με τον bloater και αυτά. Και αυτό είναι όλο. Άλλο πρόβλημα αυτό με τους μολυσμένους, αλλά θα πάμε και σε αυτό. Λοιπόν, οπότε δεν μπορείς να μου βάζεις, καλά δεν έχει γνωρίσει ο κόσμος τους πρωταγωνιστές, ένα ολόκληρο επεισόδιο μίνι ταινία, το τρίτο κιόλας, με δύο άκυρους που ενδεχομένως δεν θα ξαναδείς για να μην σας κάνω και spoiler. Και μετά επίσης πας και μου βάζεις το 7ο επεισόδιο, ουσιαστικά το DLC του παιχνιδιού, που ήταν η Έλλη με την Ράιλι, το backstory τους. Παιδιά, το DLC, η επέκταση του παιχνιδιού, δεν είστε gamers, εξυπηρετεί αυτό ακριβώς, ότι είναι επέκταση. Έχεις παίξει πρώτα το κεντρικό παιχνίδι, έχεις γνωρίσει τους ήρωες, έχεις κάνει όλο το story, έχεις δεθεί πραγματικά και απλά τώρα πας για το κάτι έξτρα. Και σου βάζει το συμπληρωματικό αυτό που ήταν το DLC για να δεις το backstory, ας πούμε, με την Ράιλι που την ανέφερε η Έλλη, ας πούμε, συχνά πυκνά και να δεις τι είχε γίνει. Και εδώ, ας πούμε, πάει και στο βάζει στο 7ο επεισόδιο. Ένα ολόκληρο επεισόδιο πάλι με δύο χαρακτήρες, το οποίο στην τελική δεν σου έδωσε και τίποτα ιδιαίτερο. Και για να μην παρεξηγηθώ, μόνο τους αυτά τα επεισόδια ήταν ωραία, δηλαδή ακόμα και με τον Bill και τον Frank το τρίτο, η mini ταινία, μια χαρά ήταν, αλλά δεν τέριαζε για εκείνη την ώρα. Δεν τέριαζε, ας πούμε, για ολόκληρο τρίτο επεισόδιο που καλά ακόμα κι εγώ, γιατί κακά τα ψέματα, προσωπική μου γνώμη τουλάχιστον, ο Πέντρο Πασκάλ και η Μπέλα Ράμση δεν είναι ο Τζόλ και η Έλλη που εγώ γνωρίζω. Είναι μια διαφορετική, άλλη εκδοχή δική τους, που θυμίζει κάπως αυτούς τους χαρακτήρες τους οποίους αγάπησα μέχρι εκεί. Οπότε προσπαθώ και εγώ να δεθώ με τους καινούριους αυτούς χαρακτήρες, που μου είναι ακόμα πιο δύσκολο από το μέσο θεατή, διότι έχω παίξει τα παιχνίδια, και πας και μου πετάς αυτό το τρίτο επεισόδιο. Μιας που μίλησα για τον Πέδρο και την Μπέλα, εντάξει, να πάρω μια πάσα και να μιλήσω για τους χαρακτήρες και να πω ότι γενικά, εντάξει, η σειρά είχε πάρα πολύ καλές ερμηνείες. Προσωπικά ξεχώρισα, για να είμαι ειλικρινής, της Anne Wersching, θυμάμαι καλά, που υποδιόταν την Τες. Πάρα πολύ καλή σου που σου πέρναγε, ας πούμε, αυτή την σκληρή γυναίκα, η οποία σου έδειχνε και κάποια δειγματάκια ότι ενδεχομένως έχει και μια παραπάνω συμπάθεια για τον Τζόλ, επειδή ο Τζόλ έχει προφανώς κατεβασμένους τοίχους με όλα αυτά που έχουν γίνει, δεν προσπαθούσε να κάνει και κάτι παραπάνω και το κρατάγανε στο επαγγελματικό παύλα επιβίωσης. Οι δύο νέοι χαρακτήρες, να πω, που ήταν η Κάθλιν και ο Πέρι, αν θυμάμαι καλά, εκεί στο 5ο επεισόδιο που γινόταν ο χαμός με τον Μπλότερ, δεν μου άρεσαν καθόλου, παιδιά μου, ήταν αδιάφορο τελείως. Επίσης, fun fact, ο ηθοποιός που παίζει τον Πέρι, αν θυμάμαι καλά, κάνει την φωνή στο παιχνίδι του αδερφού του Τζόλ. Ναι, αυτοί οι χαρακτήρες τελείως άκυρο. Καταρχάς, αυτή που ήταν και καλά γλυκιά, αλλά ταυτόχρονα υποτίθεται αδίσταχτη, δεν μου το πούλησε καθόλου. Ο Πέρι, αν λέγονταν Πέρι, εντάξει, απλά αδιάφορος, whatever. Γενικά ήταν δύο νέοι χαρακτήρες που. Ναι, τέλος πάντων, για να μην μπω και σε περιοχή spoilers, ήρθαν, έφυγαν και ναι, δεν άφησαν κανένα απολύτως στίγμα. Και όσον αφορά τέλος πάντων τους κεντρικούς, την Μπέλα και τον Πέδρο, ο Πέδρο τον οποίο πάω πάρα πολύ. Εντάξει, όπως σας είπα, δεν ήταν ο Τζόελ που γνωρίζω, ήταν λίγο watered down, λίγο σαν να τον έχουν, πώς θα το πω, όπως λένε και σε video game όρους, τον έχουν ερφάρει. Είναι πολύ πιο δυναμικός τέλος πάντων στο παιχνίδι, κάτι το οποίο έβγαλε στο τελευταίο καταπληκτικό επεισόδιο. Και όσον αφορά την Μπέλα, παιδιά, η Μπέλα με χάλασε αρκετά η επιλογή της ηθοποιού. Μου πήρε σχεδόν όλη τη σεζόν για να την συνηθίσω εμφανισιακά. Και λέω το εμφανισιακά για τον εξής απλό λόγο, ότι επειδή και η Έλλη προφανώς το παιχνίδι έβριζε και ήταν λίγο αγοροκόριτσο, μου άρεσε πάρα πολύ η αντίθεση, ότι ήταν ένα πάρα πολύ γλυκό κοριτσάκι και ωραίο, που με το που άνοιγε το στόμα της έφυγαν, ας πούμε, βατράχια και ήταν αγοροκόριτσο, το οποίο έδινε πάρα πολύ στο χαρακτήρα. Εδώ η Μπέλα, οκ, γλυκύτατη, τώρα για να μην πάμε τώρα, επειδή είναι κοπελίτσα σε μονοπάτια περίεργα. Τέλος πάντων, και μόνο που τη βλέπεις, εμένα μου βγάζει ότι μπορεί άνετα να είναι αγοροκόριτσο και γενικά καπέλωνε, θεωρώ, σε έναν βαθμό, ειδικά στα πρώτα επεισόδια, τον Τζόλ από την αρχή και έκανε λίγο τα δικά της. Γενικά, παρά ήταν δυναμική και δεν έγινε αυτό έτσι σταδιακά, οργανικά κατά τη διάρκεια της σεζόν, όπως έτσι έγινε και με το παιχνίδι. Διότι στην αρχή υπήρχε μια δυναμική. Ο Τζόελ ήταν, ας πούμε, ο αρχηγός, την έβαζε στη θέση της την Έλλη, όχι ότι δεν υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις. Αλλά γενικά ο Τζόλ ήταν φιγούρα τώρα άλλο πράγμα. Anyway, εδώ ήταν λίγο διαφορετική η δυναμική. Θεωρώ ότι βρήκαν καλύτερα τα πατήματά τους από το μέσο της σεζόν και μετά. Μετά σχετικά με τους μολυσμένους που ανέφερα, παιδιά, ότι είχα θέμα πού είναι. Πού είναι και όχι τίποτα άλλο. Είναι γιατί δεν το λέω εγώ. Είναι και κάτι που αναγνώρισε ο δημιουργός. Λέει θέλαμε να αφιερωθούμε περισσότερο στο ανθρώπινο στοιχείο. Όχι, φίλε, δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι, διότι το παιχνίδι, και δεν έχει να κάνει μόνο το παιχνίδι, είναι με το story. Έχεις έναν κόσμο ο οποίος έχει πάει κατά διάολο, είναι όλοι μολυσμένοι, τέρατα, έχουν γίνει χάλια, είναι χειρότερα, ας πούμε, και από Resident Evil. Και δεν μπορείς να μου αφαιρείς αυτό το στοιχείο και καλά για να δώσεις μεγαλύτερη βαρύτητα στο ανθρώπινο. Δηλαδή το παιχνίδι πώς το ισορρόπησε αυτό, δεν καταλαβαίνω. Και από τη στιγμή που και το παιχνίδι, η καρδιά του είναι και τα δύο μαζί, εισάξια, δεν μπορείς να μου το αφαιρείς τελείως αυτό το πράγμα. Όχι τίποτα άλλο, εφόσον μου αποδεικνύεις κιόλας ότι μπορείς να το κάνεις φοβερά, όπως έγινε με το δεύτερο επεισόδιο. Το δεύτερο επεισόδιο, δεν ξέρω πόσες φορές θα σας το αναφέρω μέχρι να τελειώσει το βίντεο, παιδιά, ήταν καταπληκτικό και κρίμα που δεν ξαναείδα κάτι τέτοιο. Δηλαδή, δεν με διέφερε ο χαμός που γινόταν στο πέμπτο, όχι ότι δεν είχε χαμό στο παιχνίδι, καλά έκαναν και το έβαλαν, αλλά σαν το δεύτερο αυτό το survival horror που μου πέρασαν, δεν υπήρχε, διότι το είχε και το παιχνίδι μέσα. Είναι φορές που πραγματικά δεν γίνεται να πας μπαμ-μπουμ, θέλει να είσαι προσεκτικός, μην κάνεις φασαρία, να προσέχεις με τους φακούς αυτά και κάθεσαι και μου το αφαιρείς. Οκ. Και πέρα από τους μολυσμένους, άλλη απουσία πραγματικά που και έλειπε πάρα πολύ αυτό το στοιχείο ήταν η Firefly και η Φέδερα. Και όχι τίποτα άλλο. Άκουγες μέσα δηλώσεις τύπου ότι άμα είστε φασίστες ή δεν είστε, το οποίο κιόλας υπόθηκε στο DLC, παύλα 7ο επεισόδιο με το flashback, και μάλιστα έδωσε η Ράιλι μια εντελώς ηλίθια απάντηση πάνω σε αυτό, αντί να γίνει μια κουβέντα που θα μπορούσε να γίνει σχετικά με αυτού. Λοιπόν, πού μας έχεις δώσει στοιχεία για να κάτσε να μπει σε σκέψεις ο θεατής? Ναι, ξέρω εγώ, είναι όντως φασίστες, δεν είναι, μήπως είναι freedom fighters? Γιατί αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι γκρίζο, δεν είναι άσπρο ή μαύρο. Είναι γκρίζο, είναι στην διακριτική ευχέρεια του θεατή να αποφασίσει ότι ξέρεις τι, ναι, εντάξει, είναι φασίστες όπως λένε εδώ πέρα, ή όχι, δεν είναι, τι είναι αυτά που λέει, κάτσε να δω και πώς θα το χειριστούν μέσα. Τίποτα. Καμία επαφή, διότι δεν είχαν παρουσία. Και επίσης, μια που αναφέρω για φασίστες και τέτοια, ακούστηκε ένα άλλο σχόλιο εντός αγωγικών τέτοιου τύπου που είναι στο 6ο επεισόδιο. Για να μην κάνω spoil, γιατί έχοντας παίξει και το παιχνίδι, θεωρώ ότι όλοι ξέρουν, αλλά εντάξει, δεν ισχύει αυτό. Τέλος πάντων, σε μια απομακρυσμένη κοινότητα κάθονται και συζητάνε, ας πούμε, για το τι συμβαίνει εκεί που βοηθάει ένα τον άλλον. Και γυρνάει και λέει μια γυναίκα ότι ναι, είμαστε ουσιαστικά κομμουνιστές, είμαστε, δεν είναι κομμουνισμός. Και σε φάση. What? Πού κολλάει αυτό που λες τώρα? Είστε ουσιαστικά κυριολεκτικά σε survival mode. Σε αυτό είστε. Έχει πάει ο κόσμος κατά διάολου και παλεύετε για τη ζωή σας, κυριολεκτικά παλεύετε για τη ζωή σας. Οπότε αυτό που κάνετε και βοηθάει το ένα στον άλλον εκεί είναι επιβίωση. Αυτό λέγεται. Ο κομμουνισμός. Τώρα ξέρω, τόση ώρα ακούγεται ότι την θάβω τη σειρά, αλλά πραγματικά καμία σχέση. Δεν έχει να κάνει, παιδιά. Ακριβώς επειδή αγαπάω πάρα πολύ τα παιχνίδια και μου άρεσε η σειρά, απλά ήξερα το πόσο καλύτερο θα μπορούσε να είναι, γι' αυτό ενδεχομένως ακούγομαι λίγο σκληρός και καλά, αυτό σίγουρα σημαίνει αφιερώνω περισσότερο χρόνο στα αρνητικά. Αλλά δεν ισχύει. Όντως μου άρεσε, είναι μια αρκετά καλογραμμένη σειρά με πολύ καλές ερμηνείες. Καταρχάς, σε έχει ακόμα και μένα σε αγωνία. Θες να δεις το επόμενο επεισόδιο τι θα γίνει, ή ας πούμε, εγώ για τη δική μου πλευρά που έχω παίξει τα παιχνίδια, θέλω να δω τι θα γίνει στο επόμενο επεισόδιο, πώς θα το χειριστούν, πού θα το πάνε, τι τυχόν πράγματα θα αλλάξουν, αν θα τα έχουν αλλάξει πετυχημένα, ή ακόμα και να μην αλλάξουν τίποτα. Να δω σε live action αυτόν τον κόσμο, το οποίο κιόλας κόσμο τον έφτιαξαν πάρα πολύ ωραία, διότι έχει εξαιρετική σκηνοθεσία, πολύ ωραία φωτογραφία, πολύ ωραία εφέ. Βέβαια, εντάξει, είναι κάποια σημεία που πραγματικά φαίνεται λίγο σαν να είναι green screen, ειδικά όταν σου δείχνει όλο τον κόσμο. Αλλά οκ, δεν με ενόχλησε ούτε στο ελάχιστο αυτό. Απλά το αναφέρω γιατί είχαν πει ότι ο κόσμος δεν καταλαβαίνεις, νομίζεις ότι είναι όντως εκεί. Εντάξει, όχι, είναι 2-3 σημεία που φαίνεται λίγο η πράσινη οθονίτσα, αλλά δεν μας πειράζει, δεν χάλασε ο κόσμος. Εντάξει, τελική σειρά είναι, ρε παιδί μου. Λοιπόν, καταπληκτικός κόσμος, ωραίοι χαρακτήρες, ακόμα και σε κάποιους ό,τι οι αλλαγές έχουν κάνει δεν μας πειράζει. Και πραγματικά ανυπομονείς να δεις την επόμενη σεζόν. Τι θα γίνει, πώς θα συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Για εσάς που δεν ξέρετε, γιατί εμείς που το έχουμε παίξει το παιχνίδι ξέρουμε. Και να ξανααναφερθώ, παιδιά, στο τελευταίο επεισόδιο και να πω ότι ήταν καταρχάς συγχαρητήρια, μπράβο και έβγε που έκαναν το τέλος έτσι, όπως ήταν ουσιαστικά και στο παιχνίδι. Ήταν σαν να έπαιζα το παιχνίδι. Οριακά δεν είχα πάρει το χειριστήριο να αρχίζω να παίζω. Ήταν ίδιο, μου είχε σηκωθεί η τρίχα και τώρα που το λέω, ας πούμε, να τριχιάζω, που παρακολουθούσα αυτές τις σκηνές και λέω έβγε που είχαν το θάρρος να το κάνουν και δεν το άλλαξαν. Διότι, παιδιά, κακά τα ψέματα, αυτό που γίνεται στο τέλος βάζει σε πολύ μεγάλες σκέψεις στον θεατή όσον αφορά τον Τζόλ, που μέχρι τώρα, ας πούμε, τον υποστήριζε στο full. Στο τελευταίο επεισόδιο σε κάνει να λες, δηλαδή, όπα, κάτσε, λίγο πρέπει να ζυγίσω τα πράγματα που έγιναν με το αν έχει δίκιο και το αν ο σκοπός αγιάζει τα μέσα ή όχι. Για το κλείσιμο ένα fun fact, μιας που μιλάμε για τα εφέ, παιδιά, η καμιλοπάρδαλη στο τελευταίο επεισόδιο είναι αληθινή, δεν είναι CGI. Σε περίπτωση γιατί και εγώ είχα δεδομένο ότι εντάξει, η καμιλοπάρδαλη, ας πούμε, είναι CGI, απλά λέω οκ, γαμάτο CGI, δεν καταλαβαίνεις, αλλά όχι, είναι κανονική καμιλοπάρδαλη. Και επιπλέον κάτι άλλο δεν γίνεται φυσικά, επειδή νομίζω δεν πρέπει να είχα βγάλει επεισόδιο Real News εκείνη την περίοδο, να αναφερθούμε δυστυχώς στην ηθοποιό που έδινε τη φωνή της στην Τες στο παιχνίδι, την Anne Wersching, ότι έχασε τον μάχη με τον καρκίνο η γυναίκα φέτος, πέθανε σε πολύ μικρή ηλικία των 45 ετών, 2 χρόνια πάλευε, αν θυμάμαι καλά, με καρκίνο του μαστού. Και δυστυχώς, τέλος πάντων, εντάξει, σαν κληρονομιά το λέω, το τελευταίο της project ήταν, παιδιά, στο κάκιστο και δεν ξέρω πώς το περιγράψω, απαράδεκτη δεύτερη σεζόν του Star Trek Picard, όπου έκανε την Borg Queen. Η Άννη έπαιξε τέλεια, μια χαρά η γυναίκα, αλλά το θέμα είναι ότι είναι πολύ κρίμα από αυτό το τελευταίο project που την είδαμε. Βέβαια, εντάξει, στην καρδιά όλο το gamer θα παραμείνει για πάντα η Tess. Αλλά ναι, ήθελα να το αναφέρω και αυτό. Αυτά λοιπόν, παιδιά, για το The Last of Us. Ξέρω, ενδεχομένως περιμένατε ότι θα έχω διθυραμβική κριτική, αλλά εντάξει, τι να γίνει. Αυτές ήταν οι σκέψεις μου, δεν θα μπω στη διαδικασία τώρα να πω επίτηδες πράγματα που δεν εννοώ, απλά για να πάμε με το ρεύμα και το τι γίνεται γενικότερα. Έτσι κι αλλιώς σας λέω, είναι ένα, εντάξει, franchise δεν μπορείς να το πεις ακόμα. Είναι 2 παιχνίδια τα οποία αγαπώ πάρα πολύ, έχω σκοπό, σκεφτείτε, να τα ξαναπαίξω. Επίσης την σειρά την ευχαριστήθηκα σε αρκετά μεγάλο βαθμό, απλά γνωρίζω ότι θα μπορούσε να είναι ακόμα καλύτερη, δηλαδή να έχει μπει στο πάνθεον των καλύτερων σειρών ever και κρίμα που τουλάχιστον στα δικά μου μάτια δεν το κατάφερε. Αλλά anyway, ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε μέχρι το τέλος το βίντεο και ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στους συνδρομητές του καναλιού. Και τώρα φυσικά θέλω να ακούσω την δική σας άποψη και θα το εκτιμούσαν πιο πριν μου λέγατε αν έχετε παίξει ή όχι τα παιχνίδια The Last of Us. Και επίσης, επειδή είναι και ξεχωριστά κάπως ως ένα, για τον οποιοδήποτε λόγο τα επεισόδια, θα ήθελα να μου πείτε κι εσείς ποια είναι τα αγαπημένα σας επεισόδια. Εγώ, όπως καταλάβατε, είναι το 1, το 2 και το τελευταίο και θα σας δω στο επόμενο review.